Φίλες και φίλοι, καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και ξεκινάω ευθύς αμέσως. Ήταν 14 Ιουνίου του 2023, κοντά στα ξημερώματα. Ένα σαπάκι ψαροκάικο, το Αντριάννα, φορτωμένο με εκατοντάδες άντρες, γυναίκες, παιδιά, πρόσφυγες, ανατρέπεται στα νυχτά της Πύλου. Παίρνει μαζί του, στον Ιερό Τάφο της Μεσογείου, έως και 650 ψυχές, σημειώνοντας ένα από τα πιο πολύ νεκρά ναυάγια ξεριζωμένο στη Μεσόγειο. Ακόμη και σήμερα, 9 μήνες περίπου μετά το ναυάγιο, είναι άγνωστος ο πραγματικός αριθμός των νεκρών. Η τραγωδία της Πύλου, φίλες και φίλοι, συνέβη μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων που παρακολουθούσαν, καθώς το πλοίο έπλεε ουσιαστικά ακυβέρνητο για 24 ώρα, με συνοδεία πλοίων και εναέριων μέσω του ελληνικού λιμενικού, με το μάτι της Frontex, της συνοριοφυλακής αυτοφυλακής, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στραμμένο πάνω. Ήταν μια τραγωδία που μπορούσε να αποφευθεί. Γι' αυτό και το μέγεθος του εγκλήματος είναι απροσμέτρητο. Και σήμερα, 8,5-9 μήνες μετά, τα ερωτήματα που από την πρώτη στιγμή έθεσε το ΚΚΕ μέσα από τις παραμβάσεις του στο λαό και τις σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή και την Ευρωβουλή, παραμένουν ακόμη ουσιαστικά αναπάντητα. Γιατί δεν παρενέβησαν οι ελληνικές αρχές όπως έπρεπε, όπως όφυλα, αφού ήταν στη δική τους περιοχή ευθύνη? Γιατί αφέθηκε ένα σαπιοκάραβο που ήταν στα χέρια δουλεμπόρων να συνεχίζει την πορεία του θανάτου? Γιατί δεν εξασφαλίστηκαν τουλάχιστον διασωστικά μέσα στους επιβαίνοντες? Γιατί ο Frontex δεν επενέβη? Γιατί οι αρμόδιες αρχές συνένεσαν στα λεγόμενα των δουλεμπόρων ότι δεν χρειάζονταν βοήθεια και τους επέτρεψαν να συνεχίσουν την πορεία τους προς την Ιταλία όπως ήδη απέτησαν? Γιατί οι διασωθέντες φυλακίστηκαν, τους κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές, τα μέσα δηλαδή με τα οποία είχαν ειδοποιήσει γνωστούς φίλους στις αρχές για την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν? Οι απαντήσεις για τις πραγματικές συνθήκες του ναυαγίου που έχουν δώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όπως το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, είναι εντελώς ανεπαρκείς. Ακόμη περισσότερο αφού ακόμα και τεχνοκράτες τέτοιων οργανισμών, δικών τους οργανισμών, όπως της Διεθνούς Αμνηστίας, μετά την έρευνα που έκαναν το καλοκαίρι του 2023, κατέληξαν στο αυτονόητο συμπέρασμα ότι αυτή η αποτρέψιμη τραγωδία καταδεικνύει τη χρεοκοπία των μεταναστευτικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζονται στο φιλετικό αποκλεισμό των ανθρώπων κατά τη μετακίνησή τους και στην αποτροπή μέσω θανάσιμης απειλής. Η απόδοση ευθυνών για το έγκλημα της Πύλου από το Frontex μέσω του σχετικού πορίσματος που είδαμε πριν από μερικές μέρες στις ελληνικές αρχές, για να βρεθεί στη συνέχεια και ο ίδιος ο Frontex στο σκαμνί του κατηγορούμενου για την τραγωδία, αποδεικνύει ότι υπάρχει μια πραγματική συμφωνία σιωπής για να βγει λάδι η ευρωενωσιακή πολιτική. Είναι γνωστή εξάλλου η δράση αυτού του αστυνομικού στρατιωτικού μηχανισμού, του Frontex, στα παράγοντα κλιμάκωσης των επαναπροωθήσεων, της κακομεταχείρισης, μεταναστών και προσφύγων και όχι της αποτροπής. Το δε ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που εγκρίθηκε στον απόγειο του ναυαγίου, στην Ολομέλεια του Ιουλίου του 2023, δηλαδή, το οποίο το ΚΚΕ καταψήφισε, εξυπηρετούσε αυτόν τον σκοπό. Η πρόταση που κατατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, τους Σοσιαλδημοκράτες, του ΠΑΣΟΚ, τους φιλελεύθερους του Μακρόν, αλλά και της λεγόμενης αριστεράς στην οποία συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεπλένει τις ευθύνες της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητά την ενίσχυση του επικίνδυνου ρόλου του Frontex, ενώ κάνει ανέξοδες επικλήσεις στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, που συστηματικά κουρελιάζουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, το οποίο μεταξύ άλλων διατηρεί ισχυρές δυνάμεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο με το πρόσχημα μάλιστα της καταπολέμησης των δουλεμπόρων και διακινητών προσφύγων και μεταναστών. Σε αυτά τα πλαίσια, φίλες και φίλοι, δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι προεξάρχονται στο ξέπλυσμα του Frontex και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι πράσινοι, η ομάδα των πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και η ευρωομάδα της αριστεράς, ευρωβουλευτής της οποίας εξάλλου ήταν εισηγήτρια της έκθεσης που παρουσιάστηκε στην πρόσφατη Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Άλλωστε, καταγγελίες επαναπροωθήσεων κουβαλούσε στην πλάτη της και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με αλλεπάλληλες καταγγελίες στο συνήγορο του πολίτη. Ούτε ότι ο πρώην επικεφαλής της Frontex, ο Φαμπρίς Λεζερή, ο οποίος βραβεύτηκε μάλιστα από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έτρεχαν ήδη σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του ίδιου και του Frontex και για επαναπροωθήσεις, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για τις ευρωεκλογές με το κόμμα της Λεπέν. Με το κόμμα δηλαδή, έτσι, το ακροδεξιό. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε ότι μαζί με τις 27.000 και πλέον νεκρών και αγνοωμένων στη Μεσόγειο από το 2014, σε ναυάγια όπως τη Σπύλου, όπως τη Λαμπεντούζα, όπως την Ανοιξανικτά της Χιλής, βυθίστηκε και η ψευδεπίγραφη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πρόσφυγες, οι ανέξοδες υποσχέσεις για το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Βεβαίως, συντρόφισσες και σύντροφοι, η προσφυγιά, η μετανάστευση αποτελούν όντως ένα ιστορικό φαινόμενο. Όμως, στο σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης,
Η ουσία αυτού του φαινομένου δεν είναι άλλη παρά ο υπεριαλιστικός πόλεμος, οι υποκινούμενες εμφύλες σειράξεις, οι διώξεις, η αντιλαϊκή πολιτική των αστικών κυβερνήσεων, η φτώχεια, η εξαθλίωση από την άγρια εκμετάλλευση χωρών και λαών που εξαπολύουν το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες αστικές δυνάμεις. Από αυτά τρέχουν να ξεφύγουν οι ξεριζωμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδίδεται σε μια τεράστια προσπάθεια διαστρέβλωσης για να κρύψει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες για τους πολέμους, για τις επεμβάσεις στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, τη Λιβύη, τη Συρία, για τη στήριξη της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού από το κατοχικό κράτος του Ισραήλ, για την εκμετάλλευση από τα ευρωπαϊκά μονοπόλια πλουτοπαραγωγικών πηγών της υποσαχάρης Αφρικής εδώ και δεκαετίες, που όλα αυτά ξεσπιτώνουν και ξοριζώνουν τους λαούς τους. Εξάλλου, και στην Ελλάδα, αυτές είναι οι κατά πλειοψηφία χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Μέχρι και την έννοια του κλιματικού μετανάστη έχει εφεύρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλοντας να σηματοδοτήσει ότι δεν είναι οι παραπάνω αιτίες που είπαμε, ο πόλεμος, η κατοχή, οι επεμβάσεις, οι αντιπαραθέσεις ή πανά του Ευρωπαϊκή Ένωση με ανταγωνιστές τους όπως η Ρωσία στην Ουκρανία που δημιουργούν τα κύματα της προσφυγιάς. Εξάλλου, οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι αποτελούν οι ίδιοι μία από τις βασικές αιτίες που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Η αλήθεια είναι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της έχουν αναλάβει μεγάλες ευθύνες, προωθώντας την πολιτική άγριας καταστολής μέσω του Frontex, που είναι ο πολυπληθέστερος ευρωενωσιακός μηχανισμός με πάνω από 10.000 προσωπικό και ενισχυμένο ρόλο, με τους ορατούς και αόρατους φράχτες, με τις επαναπροωθήσεις. Αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύει τη δράση των κυκλωμάτων, τα επικίνδυνα δρομολόγια, έχοντας μετατρέψει σε υγρό τάφο τη Μεσόγειο. Αυτήν την πολιτική εφάρμοσαν και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και ευθύνεται για τις απελάσεις σε τούτον άσυλο, για τον εγκλωβισμό των κατατρεγμένων ανθρώπων σε υπερδομές φυλακές στην υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα, εξαιτίας της απαράδεκτης κοινής δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016 και των λεγόμενων ληστών των ασφαλών χωρών. Είναι η Συμφωνία του Δουβλίνου, που εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στην πρώτη χώρα υποδοχής και τους κάνει μπαλάκι σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ποιος θα τους δεχθεί και θα τους διαχειριστεί, όπως συνέβη και με την τραγωδία της Πύλου. Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί με σαπιοκάραβα φορτωμένα με εκατοντάδες ψυχές που κυβερνήσεις όπως της Γαλλίας, της Ιταλίας ανταγωνίζονταν για το ποια θα τους πρωτοδιώξει, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδους χειρισμοί αποτελούν κανονικότητα. Η ευρωενωσιακή πολιτική καταστολής, φυλάκισης, αποτροπής των προσφύγων οδηγεί, αποτελεί τη μία όψη του νομίσματος. Γιατί η άλλη όψη του νομίσματος είναι η εργοδοτική ασυδοσία, η υπερεκμετάλλευση, η απαράδεκτη όρη εργασίας με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι μετανάστες εργάτες σε μία σειρά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε στα φράουλοχώραφα της Μανολάδας και στο Μαραθώνα, είτε στη Φότζια της Νότιας Ιταλίας, αλλά και οι λεγόμενοι διασυνοριακοί εργάτες που μεταναστεύουν για μήνες ολόκληρους από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Είτε εκείνοι που δουλεύουν, για παράδειγμα, στους τηλεπικοινωνιακούς κολοσσούς, στις Teleperformance, σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, όπως η WebHelp, η T-Tech, η FoundEver, που βρίσκονται σε απειριακές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους. Ανεξάρτητα από επιμέρους διαφορές, οι ευρωενωσιακές οδηγίες και οι εργατικοί νόμοι των κρατών μελών δημιουργούν μια εφιαλτική κατάσταση. Δουλειά ήλιο με ήλιο, διάλυση εργασιακών ασφαλιστικών δικαιωμάτων, της υγειονομικής περίθαλψης, άδειες διαμονής με ημερομηνία λήξης που κάνουν τους εργαζόμενους έρμεως στα χέρια της μεγαλοεργοδοσίας. Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση της λεγόμενης εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης, δηλαδή της τροφοδοσίας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων με το απαραίτητο φθηνό εργατικό δυναμικό που διαπιστωμένα λείπει από όλα τα κράτη-μέλη μέσω διακρατικών συμφωνιών. Πρόκειται για αντανάκλαση των σφοδρών ενδοϊμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, τη Ρωσία, με άλλα καπιταλιστικά κράτη, με στόχο την ενίσχυση των ευρωενωσιακών ομίλων στην κούρσα του διεθνούς ανταγωνισμού. Όπως σημείωσε πρόσφατα η Επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιόχανσον, μεγαλύτερο στίχημα από την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης είναι η ένταξη και η ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών και προσφύγων, με στόχο δηλαδή τη σκληρή τους εκμετάλλευση. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Αρκεί να δούμε το πόσο εύκολα νομιμοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι ως, μέσα σε εισαγωγικά, λάθρο μετανάστες, όταν λείπουν εργατικά χέρια από τον τουρισμό, τα χωράφια, την οικοδομή, αλλά και τις διμερείς συμφωνίες που έχει κλείσει και η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την Αίγυπτο, τον Μπαγκλαντές, και αυτή την περίοδο ετοιμάζει με το Πακιστάν, το Βιετνάμ, την Ινδία, κατά τα πρότυπα των ευρωενωσιακών συμφωνιών με την Αίγυπτο, την Τινησία και τη Μαυριτανία. Αυτές υπαγορεύουν δουλειά για όσους εργαζόμενους και όσο τους χρειάζεται ο εργοδότης και στη συνέχεια απέλαση στη χώρα τους, χωρίς κατοχυρωμένα δικαιώματα στη χώρα εργασίας. Αντίστοιχα, ληστρικές είναι και οι λεγόμενες συμφωνίες για την μπλε κάρτα, οι οποίες δηλαδή τι κάνουν, αρμέγουν το απαιτούμενο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Ασίας, με αντάλλαγμα την προνομιακή πρόσβαση των ευρωενωσιακών ομίλων στις αγορές αυτών των χωρών
για τη μεγιστοποίηση του καιρό των διαιτητών του. Γι' αυτό άλλωστε και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, στο πρόσφατο ταξίδι του στην Ινδία, πριν από μερικές μέρες, συνοδευόταν και από δεκάδες επιχειρηματίες στην αποστολή. Από τα παραπάνω, φίλες και φίλοι, συνάγεται ότι η ευρωπαϊνωσιακή στρατηγική για τη διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος είναι μια βάρβαρη πολιτική. Με βασικό στοιχείο ότι στην καταστολή στα σύνορα, αποτέλεσμα της οποίας είναι τα πολύ νεκρά ναυάγια, αλλά και την εξέβρεση άκρως εκμεταλλεύσιμου χωρίς απαιτήσεις εργατικού δυναμικού που λείπει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρόκειται να αναπληρωθεί με φυσικό τρόπο από τις εργατικές τάξεις των κρατών μελών, δεδομένου του οξυνόμενου δημογραφικού προβλήματος που τα ίδια τα αστικά επιτελεία υπογραμμίζουν ότι υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω σε αυτή την άθλια στρατηγική, φίλες και φίλοι, εδράζεται το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, το οποίο βρίσκεται σήμερα στην τελική του φάση και αναμένεται να εγκριθεί από τα ευρωπαϊκά όργανα πριν τις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024. Ένα σύμφωνο που καταπατά και ενταφιάζει τη συνθήκη της Γενέβης, επεκτείνει τις συσταλτικές έως και καταργητικές ερμηνείες του όρου πρόσφυγας και τις λίστες των ασφαλών χώρων προέλευσης και διένευσης, με βάση την νομοθεσία κρατών μελών, όπως έκανε για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην αστική διακυβέρνηση με την οδηγία για τις τρίτες χώρες και εν συνεχεία η Νέα Δημοκρατία με τον προσφυγικό νόμο. Αρκεί να διαβάσει κανείς τη δέσμη κανονισμού του νέου συμφώνου για να καταλάβει ποια είναι η απαράδεκτη αντιδραστική του κατεύθυνση. Σταχυολογούμε ορισμένες από τις βασικές προβλέψεις του στη συνέχεια. Για παράδειγμα, στον κανονισμό για τη θέσπιση κοινής διαδικασίας διεθνούς προστασίας στην Ένωση, με άμεση ισχύ δηλαδή, αφότου εγκριθεί στα κράτη-μέλη, γίνεται κανόνας ο σωματικός έλεγχος, η κατάσχεση των αντικειμένων των ετούντων άσυλων, όπως κινητά, λάπτοπ κτλ. Ό,τι έγινε δηλαδή στους επιζώντες της Πύλου. Προβλέπεται με βάση τον κανονισμό fast track συνοριακή διαδικασία εξέτασης και απόρριψης για διάφορες περιπτώσεις. Μεταξύ άλλων, εάν κάποιος κρίνεται απειλή για την εθνική ασφάλεια ή αν έχει παρουσιάσει λάθος στοιχεία ή αν προέρχεται με χώρα, από χώρα με ποσοστό αναγνώρισης του ασύλου κάτω του 20%. Ή ακόμη και αν καθυστέρησε αδικαιολόγητα την υποβολή της αίτησης ασύλου. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι οικογένειες με παιδιά δεν θα εξαιρούνται από τη διαδικασία στα σύνορα και θα έχουν μόνο περιορισμένες πρόσθετες εγγυήσεις. Μόνο οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα οδηγούνται στην κανονική διαδικασία ασύλου και θα έχουν δικαίωμα εισόδου στο έδαφος, εκτός εάν ο ανήλικος θεωρείται ότι αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Εισάγεται η έννοια της πρώτης χώρας ασύλου, η οποία βεβαίως αφορά τρίτες χώρες, όχι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση έφεσης κατά απορριπτικής απόφασης ασύλου, δεν θα ίσχυε για όλους το δικαίωμα παραμονής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Θα μπορεί το δικαστήριο να αποφασίσει να μην χορηγήσει αυτό το δικαίωμα, εάν για παράδειγμα έχει απορριφθεί ως απαράδεκτη η έφεση ή έχει ακολουθηθεί η εξπρές διαδικασία εξέτασης. Με τον κανονισμό για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, είναι ο κανονισμός που τυπικά μόνο αντικαθιστά τον κανονισμό του Δουβλίνου, τον οποίο πρακτικά διαιωνίζει, γιατί για τη διατηρεί τους περιορισμούς της πρώτης χώρας εισόδου. Οι αιτούντες άσυλο, ακόμη και ανήλικοι, δικαιολογείται να κρατούνται επί εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανταλλαγής ετοιμάτων στα κράτη-μέλη για τον καθαιρισμό του ποιο κράτος μέλος τελικά θα αναλάβει να εξετάσει την αίτηση ασύλου. Δεσμεύει δε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδίδει απόφαση για τα δίθεν, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, μέσα αλληλεγγύης, τα οποία θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο 30.000 μετεγκαταστάσεις ετησίως και 600 εκατομμύρια ευρώ χρηματική συνεισφορά. Ο μηχανισμός αλληλεγγύης προβλέπει την ετήσια συνεισφορά των κρατών μελών είτε με μετεγκαταστάσεις είτε με χρηματική συνεισφορά. Και βεβαίως η χρηματική συνεισφορά θα κατευθύνεται σε κάθε είδους μηχανισμό καταστολής στο όνομα της προστασίας των συνόρων. Βεβαίως το επέσχυντο 20.000 ευρώ το κεφάλι, το οποίο είχαμε δει στην προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου, δεν μπήκε στην τελική συμφωνία, αφήνοντας το ποσό της ταρίφας ελεύθερο, όπως άλλωστε ελεύθερη είναι και η αγορά, στην οποία όλες οι αστικές πολιτικές δυνάμεις πίνουν νερό στο όνομά της. Με τον κανονισμό των τρίτων στο πακέτο του συμφώνου για τη θέσπιση του Eurodac, δηλαδή για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων μεταξύ των ανθρώπων που εισέρχονται στην Ένωση, προβλέπεται να λαμβάνονται τα δακτυλικά αποτυπώματα παιδιών από την ηλικία των 6 ετών. Ο προηγούμενος κανονισμός είχε θέσει όρο τα 14 ετών. Τώρα από 6 χρονών πρέπει να δακτυλοσκοπούνται τα παιδιά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπεται ως έσχατη λύση αναλογικός βαθμός εξαναγκασμού κατά ανηλίκων για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την εν λόγω υποχρέωση. Δηλαδή, άμα το παιδάκι αντιστέκεται, δικαιολογούνται οι αρχές να ασκήσουν αναλογική βία, δηλαδή να το κρατήσουν, να το βάλουν, να πάρουν ένα διακριτικό αποτυπώμα. Από το παραπάνω, ευθέως συνάγεται ότι η άσκηση βίας κατά ενηλίκων για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους είναι αυτονόητη. Όλα αυτά τα στοιχεία, μαζί με εικόνες προσώπου,
όνομα, επώνυμο, εθνικότητα, ημερομηνία και τόπο γέννησης θα αποθηκεύονται μαζί και με την αξιολόγηση απειλής ασφαλείας, μέσα σε εισαγωγικά, κατά την κρίση των αρχών. Ενώ με τον κανονισμό για τη θέσπιση ελέγχου διαλογής υπηκών τρίτων χωρών στα εξωτερικά σύνορα, κάθε υπήκος τρίτης χώρας που δεν έχει τηρήσει τις προϋποθέσεις εισόδου, ανεξάρτητα από το εάν έχει κάνει αίτηση ασύλου ή όχι, κρατείται για όσο διαρκεί ο έλεγχος. Η παραπάνω γεύση ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, έτσι το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκού τρόπου ζωής που δώσαμε, αποτελεί την κοινή πολιτική στην οποία κατέληξαν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από χρόνια παζαριών. Είναι, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, μια εμβληματική μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα καθορίσει τις εξελίξεις τα επόμενα χρόνια σε βάρος, λέμε εμείς, των κατατρεγμένων προσφύγων και μεταναστών. Είναι γεγονός ότι μπροστά στις επερχόμενες ευρωεκλογές, όλες οι μπάντες του αστικού πολιτικού συστήματος θα προσπαθούν να βρουν σημεία διαχωρισμού, έτσι ώστε να αλλοιεύσουν ψήφους. Παρά το γεγονός ότι η ταύτισή τους σε όλα τα στρατηγικά ζητήματα στο Ευρωκοινοβούλιο πάει κόκαλα. Η διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού προσφέρεται, καθώς πρόκειται για ένα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο ζήτημα. Έτσι λοιπόν, το μεν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και κάθε λογική ακροδεξή, εθνικιστές πατριδοκάπηλοι, θα πλειοδοτούν στα ζητήματα δίθεν προστασίας των συνόρων, προστασία του ευρωπαϊκού πολιτισμού κτλ., ενώ όλο το φάσμα της σοσιαλδημοκρατίας και του προοδευτισμού, δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι, η λεγόμενη αριστερά και άλλοι, θα προβάλλει μια θολή υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ελευθεριών, των προσφύγων και μεταναστών, που δεν αμφισβητεί τα ευρωνοσιακά μέτρα καταστολής, φακελώματος και πάνω απ' όλα άγρια εκμετάλλευσή τους, κατά τα πρότυπα μιας δήλωσης που έχει κάνει ένας γνωστός μας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, που ως τότε όταν έκανε την παρακάτω δήλωση ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και για την πολιτική του παρακαταθήκη σήμερα τσακώνονται μεταξύ τους και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, αφού η Ευρώπη τους λέει δεν περνάτε, να τους πούμε κι εμείς, δεν περνάτε. Πράγματι, γιατί η Ευρώπη έχει κλείσει τα σύνορα. Αλλά εάν έρχεται εδώ, θα ξέρετε ότι έχετε δύο επιλογές. Ή να γυρίσετε πίσω, ή να ενταχθείτε με τους όρους που το ελληνικό κράτος προβλέπει να ενταχθείτε. Που σημαίνει να μπείτε σε μια παραγωγική διαδικασία, που σημαίνει η ερυπωμένη ύπαιθρος να αποκτήσει εργάτες γης, που σημαίνει ότι δεν θα κάθεστε για να σας δίνουμε επιδόματα, μέχρι να βρείτε τον τρόπο να φτάσετε στην Ευρώπη με σμάγκλερς, με διακινητές. Είναι μια άλλη αντίληψη που κάποια στιγμή πρέπει να τη συζητήσουμε σοβαρά. Να γιατί η μεγαλύτερη αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις, φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, εθνικιστικές, με συμμετοχή πρασίνων, με συμμετοχή αριστερών, μέσα σε εισαγωγικά, έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής που οδήγησε στα εγκλήματα κατά προσφύγων και μεταναστών που αναφερθήκαμε. Για παράδειγμα, τα hotspot στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν επί κυβέρνηση Σαμαρά, Νέα Δημοκρατία. Διατηρήθηκαν, γιγαντώθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν υπογράφηκε η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και σήμερα αναμορφώνονται με τα νέα ευρωενωσιακά πρότυπα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως υπερδομές φυλακές. Δεν ετοιμάζεται μόνο η ακροδεξιά μελώνη να στέλνει τους πρόσφυγες σε στρατόπεδα στην Αλβανία και να στρατιωτικοποιεί τις δομές φιλοξενίας στη χώρα της. Ο πρώτος διδάξας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Δανίας, που μίστοσε εδάφη στη Ρουάντα, ζηλεύοντας τη δόξα του Ρίση Σούνακ της Βρετανίας. Ή η κυβέρνηση του φιλελεύθερου Μακρόν, που αυστηροποίησε τον νόμο με αντιδραστικές διατάξεις σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών, αλλά μπρατσέτα μάλιστα με τη Λεπέν, αυτή δηλαδή που ο Μακρόν ορκιζόταν ότι θα της έβραζε τον δρόμο για να ψηφίζονται φιλοπρόοδοι νόμοι. Όσο για την κυβέρνηση της Ισπανίας, όπου συγκυβερνούν σοσιαλδημοκράτες, αριστεροί μαζί και το μεταλλαγμένο ΚΚ Ισπανίας, αυτοί έχουν βάψει τα χέρια τους μέμα στην πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Στον ισπανικό θύλακα Μελίγια στην Αφρική, όπου 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις ισπανικές και μαροκινές δυνάμεις καταστολής στην προσπάθειά τους να περάσουν το φράχτη και να βγουν στην ευρωενωσιακή επικράτεια. Δεν είναι δηλαδή, κατά την άποψή μας, και ένα τυχαίο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προχώρησε ουσιαστικά η διαπραγμάτευση για το αντιδραστικό νέο σύμβολο. Εξίσου βεβαίως αντιδραστικές εξελίξεις σε βάρος προσφύγων και μεταναστών έχουμε σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, όπου υιοθετούνται και οι ίδιες αποτρεπτικές λύσεις, όπως για παράδειγμα στα σύνορα ΗΠΑ Μεξικού, με καταστολή, διώξεις, τύχη και εγκλήματα. Εκεί βεβαίως, φίλες και φίλοι, που η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη φανερώνει τις γιγαντιές γεωπολιτικές σκοπιμότητες και παιχνίδια που παίζονται στις πλάτες των ξεριζωμένων, είναι στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία μεταξύ ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Και στο μακέλεμα του Παλαιστινιακού λαού από το κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση κράτος δικαίου του Ισραήλ. Στα πλαίσια των σφοδρών ανταγωνισμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία, στους Ουκρανούς πρόσφυγες αποδόθηκαν με εξπρές διαδικασίες τα απαιτούμενα χαρτιά. Μετέβησαν γρήγορα στους προορισμούς τους και ορθά. Λέμε εμείς, αυτή δεν θα έπρεπε να είναι η αντιμετώπιση όλων των προσφύγων και των άσυλων.
Η αντιμετώπιση τους πήρε δε και ντροπιαστική χρειά όταν πρωτοκλασσά τα στελέχη κυβερνήσεων, όπως και ο σημερινός υπουργός Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας, μιλούσαν καθαρά και χωρίς περιστροφές για ξανθούς και ομόθρησκους πρόσφυγες, προφανώς διακρίνοντάς τους από τους μελαμψούς και αλόθρησκους. Είναι άλλωστε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχοποιεί μετανάστες και πρόσφυγες ως ενδυνάμει τρομοκράτες στο όνομα της αντιδραστικής στρατηγικής της περί της καταπολέμησης της λεγόμενης ριζοσπαστικοποίησης. Και σήμερα, με την για πάνω από 140 μέρες γενοκτονία της Γάζας από το κατοχικό κράτος του Ισραήλ, πώς αντιμετωπίζουν τους Παλαιστίνιους στα κράτη-μέλη, ταυτίζοντας τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για ελεύθερη πατρίδα, για ανεξάρτητο κράτος στο πλάι του Ισραήλ με τρομοκρατία, μιλούν για απελάσεις, μπλοκάρουν την απόδοση καθεστώτος πρόσφυγα, προσπαθούν με βάση την ευρωενωσιακή πολιτική να τους κατευθύνουν σε κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άλλη μια φορά, η Ιμπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ξεπλύνει τις ευθύνες της για τη διαχρονική οικονομική, πολιτική, στρατιωτική στήριξη του Ισραήλ. Όμως οι λαοί του κόσμου, φίλες και φίλοι, βλέπουν και διατρανώνουν την αλληλεγγύη τους με τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, γεγονός που ασκεί σοβαρή επίδραση σήμερα. Ολοκληρώνοντας, το ΚΚΕ, φίλες και φίλοι, προσεγγίζει το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα από θέσεις αρχής, με επίκεντρο την αλληλεγγύη των Ελλήνων εργαζομένων στα ταξικά τους αδέρφια, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής, από την εθνικότητά τους, το φύλο, τη θρησκεία ή το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας, ήταν σταθερά προσανατολισμένη στην ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ξεριζωμένοι, τα θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Κάναμε δεκάδες παρεμβάσεις στην Ολομέλεια, στην αρμόδια επιτροπή ΛΥΜΠΕ των πολιτικών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεκάδες ερωτήσεις και ανακοινώσεις. Αναδείξαμε τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Frontex, του ΝΑΤΟ, των αστικών κυβερνήσεων, τη βάρβαρη και απάνθρωπη ευρωενωσιακή πολιτική. Φωτίσαμε τη διέξοδο, που είναι η κοινή πάλη των λαών ενάντια στην εξουσία των μονοπωλίων που γεννά τη φτώχεια, τους πολέμους και την προσφυγιά. Επισκεφτήκαμε τις υπερδομές φυλακές και τα hot spot παλιότερα στα νησιά του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου. Στην Αττική, συνομιλήσαμε με εγκλωβισμένους πρόσφυγες, με το προσωπικό των υπηρεσιών ασύλου και των άλλων υπηρεσιών. Στηρίξαμε τα αιτήματα των εργαζομένων στις δομές ενάντια στην εργασιακή αβεβαιότητα, για τη στελέχωση των υπηρεσιών με ευθύνη του κράτους, για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Διοργανώσαμε μαζί με τη Διατμηματική Επιτροπή του Κόμματος δύο εκδηλώσεις στην Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια. Στη μία, μάλιστα, με συμμετοχή κομμουνιστικών κομμάτων από την Ευρώπη, από χώρες όπου είναι οξυμένο το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα. Προβάλαμε συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων που απαντά στις ανάγκες των προσφύγων για εφαρμογή της συνθήκης της Γενέβης, για ανθρώπινες δομές φιλοξενίας και παράσχεσης ιατρικής και άλλης βοήθειας, για τη λήψη αποφασιστικών μέτρων για την προστασία τους από την πανδημία κατά τη διάρκεια της, για την παραχώρηση ταξιδιωτικών εγγράφων έως τον τελικό τους προορισμό, για επιτροπές ασύλου εντός της Τουρκίας. Ενώνουμε, φίλες και φίλοι, σταθερά τη φωνή μας με τους μετανάστες εργάτες στη χώρα μας, στον κοινό αγώνα για τα ίσα δικαιώματα με τους Έλληνες. Θεωρούμε ελπιδοφόρες τις απεργίες των εργαζομένων στα μεγάλα τηλεφωνικά κέντρα, τη συγκρότηση επιχειρησιακών σωματείων, την πίεση της εργοδοσίας να αποδεχτεί να γίνουν διαπραγματεύσεις για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που θα βελτιώνουν τους μισθούς και τους όρους εργασίας. Αυτές αναδεικνύουν την ανεκτίμητη αξία της κοινής πάλης Ελλήνων και ξένων εργατών. Η απεργία της 28ης Φεβρουαρίου αποτέλεσε πραγματικά, φίλες και φίλοι, ένα σταθμό στην πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Άρα λοιπόν σήμερα συνεχίζουμε μαχητικά με όλες μας τις δυνάμεις. Και μπροστά στις ευρωεκλογές του 9 Ιούνιου, δίνουμε περισσότερη δύναμη στο ΚΚΕ. Πολλαπλασιάζουμε τους κομμουνιστές βουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο, άρα πολλαπλασιάζουμε την ικανότητα αντίστασης, αντεπίθεσης, οργάνωσης της πάλης ενάντια στην Ιμπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αστικά κόμματα και τις κυβερνήσεις τους που τσαλαπατούν τα δικαιώματα Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων.